Για το ΟΑΣ, το μετρό, το flyover και τον οδικό άξονα έδεσα Θεσσαλονίκη, συζήτησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστα. Σε σχέση με το flyover, η διαδικασία προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, ταχύτερους από κάθε άλλη φορά ενός τόσο μεγάλου δημόσιου έργου, σε σημείο που προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το 2026 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει ένα σύγχρονο παράλληλο αυτοκινητόδρομο που θα ενισχύσει την κυκλοφορία της σημερινής περιφερειακής οδού. Επίσης, το μεγάλο έργο του μετρό συνεχίζεται. Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι εργασίες προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο του 2023. Και ως περιφέρεια είμαστε εδώ δίπλα στο Υπουργείο για να συνδράμουμε προκειμένου ο στόχος αυτός να τηρηθεί στο ακέραιο και το χρονοδιάγραμμα. Σε σχέση με τον ΟΑΣΤ, χθες η Θεσσαλονίκη είχε 450 λεωφορεία στους δρόμους της, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πια είμαστε στα επίπεδα του 2015, πριν ακριβώς ξεκινήσει η μπαχαλοποίηση του ΟΑΣΤ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Έδεσα είναι η μόνη πρωτεύουσα νομού που σήμερα δεν συνδέεται με εθνικό δρόμο με τη Θεσσαλονίκη, με αυτοκινητόδρομο. Αυτό το έργο που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διεκδικεί εδώ και αρκετά χρόνια και τουλάχιστον σε τρεις κυβερνήσεις, πλέον μπαίνει σε ράγες υλοποίησης. Έχει γίνει μια σημαντική δουλειά τους τελευταίους 18 μήνες, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μέσα μαζικής μεταφοράς που αξίζουν στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Όταν ήρθαμε στο Υπουργείο, η Θεσσαλονίκη είχε 235 λεωφορεία. Σήμερα έχει 450. Μιλάμε για μια αύξηση πάνω το 80%. Το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει πάρθει μια απόφαση η οποία ακούει σε ένα σύνθημα και σε μια πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε και αρχαία και μετρό. Ας αφήσουμε τις διχόνοιες του παρελθόντος. Για πρώτη φορά, νομίζω, η Περιφέρεια, και θέλω να ευχαριστήσω τον Απόστολο για άλλη μια φορά, το ΤΕΕ, ο Δήμος, η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει στη λύση της απόσπασης και της επανατοποθέτησης. Μερικοί ακόμα έχουν αντίθετες απόψεις. Περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί μια οριστική λύση ώστε το μετρό Θεσσαλονίκης, και αυτό ένα έργο το οποίο νομίζω έχει ταλαιπωρήσει τους Θεσσαλονικείς για πολλά χρόνια, θα βρει το δρόμο του. Επίσης, οι κύριοι Τζιτζικώστας και Καραμαλής μίλησαν για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Αθήνας, για τη δημιουργία προαστιακού, τα αντιπλημμυρικά έργα στις Σέρες, τη βελτίωση του οδικού δικτύου που θα καταλήγει στο νοσοκομείο του Φιλήρου, αλλά και για το πρόγραμμα Διέξοδος, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που ωφελούνται δεν θα μπορούν να κάνουν απολύσεις εντός του 2021.